Καλησπέρα, γκάιζ μου, τι κάνετε, πώς είστε? Rebel εδώ και σήμερα συνεχίζουμε το Satisfactory. Την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει, νομίζω, στο σημείο πίσω που φτιάχναμε τα πετρέλαια, τέλος πάντων, τα παράγωγα πετρελαίου, όπως πλαστικό, καύσιμο και καουτσούκ. Πάμε να δούμε, γιατί διόρθωσα γενικώς εγώ το χαμό που γινόταν πίσω. Να σας δείξω τι έχει γίνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εδώ πέρα είχαμε φέρει τα Oil Refinery, έτσι. Εδώ τα πετρέλαια που έρχονται από την παραγωγή μας εκεί μακριά και τα οποία έρχονται και κάθονται σε αυτά εδώ τα storage. Ωραία. Εγώ έβαλα και κάποια άλλα storage δίπλα. Έχω βάλει και άλλα, γιατί εδώ πάνω θα μπουν και άλλες γραμμές παραγωγής. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι oil. Μπορεί να φέρουμε να φτιάχνουμε το πάνω και steel. Θα δούμε τώρα. Αλλά εμένα πάντα μου αρέσει όταν δημιουργώ ένα υλικό, τέλος πάντων, να έχω και ένα storage area στο οποίο να γίνεται buffer, δηλαδή αποθηκεύεται εδώ πέρα ένα μέρος τους, οπότε εδώ στην έξοδο μπορώ να συνδέσω μετά, αν θέλω να το πάω κάπου αλλού, το συνδέω κατευθείαν εδώ έξω και το στέλνω. Και επειδή αυτό έχει μέσα items, δεν αργεί η παραγωγή. Αυτό είναι buffer memory, κάπως έτσι δείτε το. Όσοι γνωρίζετε από αυτά μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Και έχω βάλει και κάποια άλλα storage εδώ, τα οποία και αυτά θα τα αξιοποιήσουμε. Και θα συνεχίσουμε και τη σκεπή μας, η οποία σκεπή πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια δεν θα καταφέρει να σκεπάσει όλο αυτό εδώ. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Μπορεί να το κάνουμε διόροφο. Βασικά αυτό θα πιάνει δύο ορόφους από ό,τι προβλέπω. Αλλά ναι, εδώ πέρα θα είναι ένα κεντρικό εργοστάσιο, εδώ θα γίνει με πολλά steps. Δηλαδή κάτω θα γίνεται η παραγωγή, πάνω μπορεί να γίνεται το assembly, πιο πάνω το άλλο assembly, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι. Και από πάνω μετά με ταινίες θα κατεβαίνουν κάτω και θα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε, τέλος πάντων. Αυτό που περιμένω να βγει το καινούργιο update. Έχει βγει σε experimental το καινούργιο update, κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Γιατί μπορεί να μην πάει κάτι καλά στο map και να τα διαλύσει όλα. Οπότε κάνω υπομονή μέχρι να βγει live το καινούριο update. Από ό,τι βλέπετε, τα storage εδώ μπορούν να συνδεθούν κατευθείαν με τα window αυτά και εδώ πάνω συνδεθεί αλλού και να πάει αλλού. Βέβαια μετά υπάρχει ένα θέμα. Εδώ έξω έχουμε τα generator, τα οποία ναι, θα δούμε τι θα γίνει με τα generator. Ίσως να τα ξυλώσω τελείως τα coal generator και να τα κάνουμε μόνο oil, το οποίο πρέπει να δημιουργήσω και άλλα oil generator πίσω, fuel generator μάλλον, πίσω στην άλλη περιοχή. Σήμερα αυτό που θέλω να κάνουμε είναι το εξής. Πάμε κάτω. Οπα. Κόλλησε. Όχι, δεν κόλλησε. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό, έχει πολύ πλάκα, κάνει και τρως damage. Και καλό damage. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω είναι ένα υλικό που μας λείπει. Μια πηγή, τέλος πάντων, που μας λείπει, ένα deposit, το οποίο είναι το Caterium. Έτσι, Caterium ingot. Το οποίο το έχω βρει στην άλλη άκρη. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό το διάδρομο. Αυτόν τον έκανα, το έγραψα, που πήγα και το δημιούργησα αυτό, αλλά ναι, το έκανα fast forward, τέλος πάντων, αλλά κάτι πήγε πάρα πολύ καλά με το timelapse και κάτι δεν πήγε καλά με το timelapse και το χάσαμε, δυστυχώς. Αν και δεν ήταν τίποτα, παιδιά, μία ευθεία είναι, απλά βάζω τέτοια πράγματα. Δεν πειράζει όμως, μηχανήματα και τέτοια δεν έχω βάλει. Πάμε να δούμε τι υλικά έχουμε. Κάτσε να δω τι υλικά έχω μαζί μου. Έχω roads, έχω plates, coal. Γιατί έχω coal πάνω μου, από πού το πήρα το coal? Πάμε να το αφήσουμε, δεν θέλω να έχω σαβούρα πάνω μου. Α, ναι, επειδή έκανα deconstruct ένα generator κατά λάθος κάποια στιγμή. Μάλλον γι' αυτό. Πάμε να τα αφήσουμε εδώ και να πάρουμε μαζί μας υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Ας αφήσουμε το coal, κάνουμε ένα short εδώ. Θέλουμε plates, έχουμε και τέτοια, έχουμε και τέτοια. Ωραία, καλά είμαστε και από αυτά. Καύσιμο δεν νομίζω να χρειάζομαι. Θα χρειαστώ ένα τέτοιο σίγουρα. Α, έχω μαζί μου, δεν χρειάζεται. Overclockers, όχι προς το παρόν. Cable έχω cable, έχω. Αλλά θα χρειαστούμε και άλλο cable. Μήπως έχω πουθενά εδώ μέσα τίποτα περισσευούμενο.
Έχω wire. Μας κάνει αυτό, είναι rotors. Δεν θέλω rotors. Ναι, μόνο cable αν χρειαστούμε, παιδιά. Να πάρουμε λίγο cable. Ωραία, 50. Νομίζω καλά είναι τα 50. Ας τα κάνουμε 2-500 εδώ να έχουμε. Screws δεν έχω αρκετά, αλλά δεν ξέρω αν θα χρειαστούν κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Motors. Βασικά δεν νομίζω να χρειαστούν τα screws. Ναι, γιατί πάμε απλά για. Ναι, όντως δεν θα χρειαστούν. Ναι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε για αρχή είναι να μεταφέρουμε ρεύμα πίσω. Για να μεταφέρουμε ρεύμα πίσω, θα πρέπει να πάρουμε από κάπου. Θα πάρουμε από εδώ και θα το βάλουμε εδώ, στην άκρη. Όπως κάναμε περίπου με το πετρέλαιο. Α, ναι, δεν πάει έτσι, πρέπει να ανέβουμε μέχρι πάνω. Και τώρα αυτό πρέπει να το πάμε μέχρι. Και φτάσαμε στο Caterium Ore. Κοιτάξτε, είμαστε ακριβώς πάνω από τους καταράκτες. Κοιτάξτε σημείο που βρήκε. Κοιτάξτε σημείο που βρήκε να κάνει spawn. Ναι, αλλά δεν μας αφήνει να το τοποθετήσουμε. Γιατί? Γιατί δεν μου έχεις βγάλει ένδειξη ότι δεν γίνεται, μάν μου. Ωραία, guys, φτάσαμε στο Caterium Ore. Τελικά ήθελε γύρω στα καμιά δεκαριά τέτοια. Αλλά φτάσαμε. Κοιτάξτε, εδώ είναι με το. Στον καταράκτη είμαστε. Είναι πανέμορφα, έτσι. Είμαστε στο Νιαγάρα. Νομίζω. Μοιάζει. Ίσως και να είναι. Μια άλλη εκδοχή βέβαια, αλλά. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε το Caterium. Το οποίο Caterium εδώ πέρα πρέπει να στήσουμε ένα drill. Ναι. Αυτός είναι ένας δρόμος τον οποίο είχα φτιάξει για να έρθω εδώ. Εξ αρχής, γιατί από εκεί μέχρι εδώ. Ναι. Ήταν λίγο περίεργο. Μπορώ να τον εξεχτήσω νομίζω τώρα αυτόν. Δεν χρειάζεται νομίζω. Μην αφήνουμε τα υλικά και πηγαίνουν χαμένα. Οπότε την προηγούμενη φορά δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Απλά ήρθα μέχρι εδώ. Ευθυγάμισα εδώ πέρα ένα πράγμα. Για να έρθω μέχρι εδώ. Και από εδώ μετά το ξανευθυγαμίσαμε μέχρι τη βάση. Μια τεράστια ευθεία. Εντάξει. Αυτό. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα drill. Πάμε ΜΚ2. Όχι, δεν χρειάζεται ΜΚ2. Προς τα πού να το κάνουμε. Προς τα εδώ. Θα δημιουργήσουμε και εδώ ένα buffer. Αν είναι να φτιάξουμε και buffer, θα το κάνουμε έτσι. Ωραία. Μετά από εδώ θα έρχεται σε ένα constructor. Constructor. Ναι, constructor, όχι assembler. Constructor. Ευθυγαμίσου. Jet. Ευθυγαμήθηκε. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε, πώς τα λένε, ΜΚ3. Οπότε σένα μπορώ να σε συνδέσω κατευθείαν, έτσι. Βασικά και σένα μπορώ να σε συνδέσω κατευθείαν. Εσύ θα μου φτιάχνεις. Ωχ, ναι, ξέχασα. Λάθος. Πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο, ένα smelter πρώτα. Σταμάτα λίγο. Χρειάζομαι ένα smelter. Το ξέχασα το smelter. Ωραία. Τέλεια. Υπέροχα. Αν δεν ξέχναγα το smelter, τι καλά που θα ήταν. Ωραία. Smelter, εσύ θα μου φτιάχνεις Caterium ingot. Τώρα να βάλω κατευθείαν εδώ. Να βάλω κατευθείαν εδώ τον assembler, τον constructor. Νομίζω δεν χρειάζεται. Το constructor μπορώ να τον έχω πίσω. Να φεύγει εδώ πέρα, θέλω να έρχεται το υλικό κατευθείαν σαν ore, λέω. Βασικά το σκέφτομαι. Να μην βάλουμε ούτε smelter εδώ. Και να βάλουμε κατευθείαν στην άλλη περιοχή. Γιατί μπορεί να χρειαστούμε κοντά μας να έχουμε ore ή μπορεί να χρειαστούμε και ingot. Αν χρειαστούμε ore. Αν χρειαστούμε ore να έχουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να ξαναρχόμαστε πίσω. Εγώ θέλω να φτιάξουμε αυτή την περιοχή και να την ξεχάσουμε. Τουλάχιστον για όσο γίνεται. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να βάλουμε εδώ πέρα το storage. Βάλουμε ένα storage ΜΚ2. Κάπου εδώ να το βάλουμε. Να δω πώς έρχεται. Νομίζω έρχεται καλά. Ναι, έρχεται πολύ καλά. Οπότε με το που θα βγαίνει από εδώ. Τέλεια. Δεν χρειάστηκε να βάλουμε και τίποτα άλλο. Δούλεψε κατευθείαν. Ωραία, αρχίζει και φυλάρει το storage. Κάτσε να ανοίξω το drill. Μπορώ να μπουστάρω λίγο το drill. Να το κάνουμε και ΜΚ2. Μπορούμε να το κάνουμε και ΜΚ2 νομίζω. Να δω υλικά έχω για ΜΚ2. Production. Ναι, χρειάζομαι ένα miner, αλλά γενικώς τα έχω τα υλικά. Λοιπόν, για να μην παιδευόμαστε φυλαράκι. Ναι. Γκλίτσαρε. ΜΚ2. Miner. Ωραία, να σε συνδέσω τώρα. Για να δούμε τι παραγωγή κάνει αυτό. Χωρίς overclocker και πάει έτσι.
Και είναι με μήκα πατρία μπέλτ. Κοίτα εδώ πως τη γεμίζει. Για να δούμε εδώ. Το πάει σφαίρα, μπράβο. Καλή επιλογή μπορώ να πω. Και τώρα, τώρα πρέπει να μεταφέρουμε πίσω αυτά τα item. Οπότε θα το κάνουμε με τον κλασικό τρόπο που γνωρίζουμε και όλοι αγαπάμε. Πρέπει να βάλω τέτοια. Πού το έβαλα, όχι. Θέλω και συμμετρία τρομάρα μου. Αν βάλω εδώ μπορεί να χωρέσει διπλά άλλη μία. Ναι, μπορεί να χωρέσει, αυτό θέλω. Να έχω το περιθώριο να χωρέσω άλλη μία. Οπότε 1, 2, 3, 4 κενά. Ωραία, αυτό θέλουμε. Ωραία, guys μου, φτάσαμε πίσω και τώρα πάμε να συνεχίσουμε να δούμε πού θα το φτάσουμε. Λογικά θα το φέρω από εδώ και θα το πάω κάπου εκεί. Λοιπόν, το φέραμε μέχρι εδώ, δεν χρειάζεται και περισσότερα να κάνουμε. Λοιπόν, να δω τι υλικά έχω για να δω για ταινίες, αν θα μας φτάσει για ταινίες. Θέλω να το πάμε για αρχή με μήκα 2. Ωραία, ξαναγύρισα πίσω για να πάρουμε από εδώ την ταινία να τη στείλουμε πίσω. Το belt τέλος πάντων. Θα το στείλουμε. Κάτσε να δούμε πόσα έχει δημιουργήσει. Πλάκα πλάκα. Wow, έχει γεμίσει κιόλας το μισό, ρε. Καλά πάμε. Θα έχουμε για buffer, αρκετό πράγμα. Έχω μία μικρή ύποψη ότι θα μας φτάσουν τα υλικά. Ναι, και όντως. Δεν μας φτάσαμε. Oh shit. Τι δεν έχουμε. Steel plates, ε. Όχι, reinforced plates. Οπότε πρέπει να πάμε να πάρουμε. Εντάξει, δεν μας έχει μείνει πάρα πολύ, είμαστε στα μισά περίπου. Μου ζητάτε περισσότεροι να το κάνουμε με φορτηγά. Τα φορτηγά, παιδιά, θέλουν διπλούς δρόμους για να πηγαίνουν έρχονται. Θέλουν διπλούς δρόμους. Συν το ότι είναι πάρα πολύ αργά και ναι, δεν μεταφέρουν τον ίδιο όγκο. Δηλαδή, έχουν κατανάλωση καυσίμου, είναι αργά, δεν μεταφέρουν όσα θέλουν να μεταφέρουν. Ναι, το έψαξα λιγάκι, στο έχω ένα άλλο map και το δοκίμασα και δεν ήταν τόσο... ήταν μίχ. Προτιμώ τις belts γενικώς. Κάτσε κάπου, έχουμε τα plates. Εδώ είναι. Όχι. Εδώ. Εδώ είναι τα plates τα απλά. Πόσα έχω τέτοια. Για κάτσε. Έχω κάμποσα. Τέτοια δεν έχω. Ωραία, ξεμένουμε από υλικά. Κάτι ξέρω εγώ και είχα μαζέψει τόσα υλικά στην αρχή, στα πρώτα επεισόδια. Ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα, θα τα χρειαστούμε. Και δεν έπεσα έξω, είδατε. Για να φτιάξουμε το μεγάλο εργοστάσιο το οποίο έχω σκεφτεί, πρέπει να φέρουμε όλα τα υλικά σαν raw material κατευθείαν. Δηλαδή, απείραχτο, δηλαδή σαν ores, το πετρέλαιο σαν πετρέλαιο. Και όλες οι διαδικασίες που θα μετατρέπονται σε items ή σε πράγματα τέλος πάντων, σε κατασκευές, θα γίνονται εδώ στο κεντρικό εργοστάσιο. Απλά θέλω όλα να έρχονται σαν raw materials. Αυτό είναι το σημαντικό. Από τη στιγμή που θα έχουμε raw materials και θα έχουμε και αποθήκες, θα είμαστε κομπλέ. Μετά θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Μήκα 2. Πάμε ταξίδι μέχρι πίσω. Λογικά θα μας φτάσουν τώρα μέχρι να φτάσουμε. Αν δεν πάει κάτι πολύ στραβά. Έτσι και έχω μετρήσει ένα λάθος σε αυτά εδώ και αντί να αφήσω 5 κενά έχω αφήσει 6, ίσως να μην μας φτάσουνε και πρέπει να χαλάσω όλη την κατασκευή για να το ξανακάνω. Ας ελπίσω να μην έχω κάνει πουθενά λάθος, γιατί θα ευθυγαμηθεί ο Δίας μετά. Σας έχω και ένα νέο, πολύ πιθανόν να πιάσω δουλειά. Θα μάθουμε Δευτέρα. Λογικά σήμερα το βλέπετε, Δευτέρα το βλέπετε αυτό, οπότε σήμερα το βράδυ θα ξέρω σίγουρα. Ξεκινάω δοκιμαστικά σε μια εταιρεία σαν τεχνικός υπολογιστών. Μου φαίνεται λίγο περίεργος ο τυπάκος, αλλά... Οπότε, τώρα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε
Εδώ πέρα ένα constructor. Όχι, να βάλουμε ένα smelter. Σμελτεράκι. Να το ευθυγαμίσουμε με το πίσω. Ελπίζω να ευθυγαμίθηκε. Θα το μάθουμε τώρα βέβαια. Και ναι, ευθυγαμίθηκε τέλεια. Τώρα εσύ θα μου φτιάχνεις Caterium ingot. Και μετά το Caterium ingot θέλω να κάνω άλλο ένα storage. Που είναι storage, θα κάνουμε άλλο ένα storage, το οποίο θα κάνει buffer το Caterium. Ευθυγαμίσου. Ευθυγαμήθηκε. Logistics, Mika 3. Ωραία. Να το συνδέσουμε κιόλας το ρεύμα να ξεκινήσει να δουλεύει. Τι λέτε? Πρέπει έτσι. Ξεκίνα. Για να δω τι κατανάλωση έχουμε στο δίκτυο. Τα 4 MW μόνο. Το κατέριο μου γιατί δεν έρχεται? Εσάς γιατί σας έκανα Mika 3, Mika 2 έπρεπε να σας κάνω. Και εσάς. Downgrade. Οπότε έρχεται το ore. Θα γίνεται ingot. Θα έρχεται εδώ. Και τώρα από εδώ πρέπει να φτιάξουμε έναν constructor. Θα το κάνουμε κάπου εδώ. Constructor, πού είσαι? Γιατί σε έχω βάλει στραβά, μάνα μου? Τώρα θα πέσει το ίντερνετ εδώ. Γιατί το κάνεις αυτό, ρε? Το είδατε, πιστεύω, έτσι. Ωραία, ξεκίνησαν όλα. Ξεκίνησαν όλα εκτός από αυτό. Εσύ δεν ξεκίνησες γιατί πρέπει να σου πω ότι τα φτιάξεις, έτσι. Φτιάξε μου quick wire. Ωραία. Έτοιμο και το quick wire. Έχουμε παραγωγή quick wire. Είναι λίγο αργή η παραγωγή εδώ πίσω. Πολύ πιθανό να χρειαστούμε κάποιον overclocker εδώ. Mika 2 constructor έχουμε. Ούτε smelter ούτε constructor έχουμε σε Mika 2. Πολύ πολύ να του καρφώσουμε κανένα overclocker άμα δούμε και χρειαζόμαστε περισσότερο, αλλά... Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, έχω ιδέα. Θα κάνουμε εδώ πέρα άλλο ένα πώς το λένε, ένα storage. Μας λείπουν πίπες. Θέλουμε πίπες. Μας τελείωσαν οι πίπες. Να δείτε πώς μπορεί να γίνει πιο efficient η δουλειά. Λοιπόν, τώρα φτιάχνουμε εδώ έξω ένα storage. Το οποίο εδώ πέρα θα κάνει buffer το quick wire. Για να δεν μπορώ να το φέρω πάνω από εδώ. Όχι, το περίμενα. Εδώ όμως έρχεσαι. Ωραία, αφού έρχεσαι εδώ, θα βάλω ένα τέτοιο. Για να σε φέρω στην ευθεία. Πάλι δεν έρχεται. Θα το κάνουμε αλλιώς στο storage, μισό. Το διόρθωσα το πρόβλημα. Ναι, απλά έφερα πιο εδώ λίγο το storage. Τι έχουμε πάνω μας, ωραία. Οπότε έτοιμο και αυτό. Έχουμε παραγωγή για quick wire. Έχουμε εδώ πέρα τα Caterium ore και χρειάζομαι τώρα έναν overclocker για να μην πω δύο. Η παραγωγή μας πώς πάει στο ρεύμα? Πώς γίνεται 42 από 1300? Ίσως επειδή δεν τρέχουμε με overclockers τώρα. Κάπου είχα κάτι σκουλίκια. Να τα. Ένα. Σύνολο έχουμε 32 overclockers. Έχω βάλει και κάπου άλλο overclockers, αλλά... Εσείς γιατί κάνετε φασαρία, ρε μάνα μου? Έχω άλλη μια παραγωγή εδώ κάτω. Με iron. Για να το έχω κάνει overclocker εδώ. Όχι. Όχι, ούτε εδώ. Αυτή είναι μια παραγωγή iron που κάθεται. Ίσως πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα ένα storage για να ξεκινήσει να δουλεύει και αυτή. Για να έχουμε storage έτοιμο. Θα κουραστείτε να ακούτε τη λέξη buffer. Λοιπόν, χρειαζόμαστε overclocker εδώ. Χρειαζόμαστε άλλον έναν. Παράγουμε 30 per minute.
Είμαστε στο 100% efficiency. Αν δούμε ότι δεν γλωκάρει εδώ, είμαστε ok. Δεν φαίνεται να γλωκάρει, οπότε... Εσύ, πώς πας? Αυτό πάει μια χαρά. Οπότε τώρα τι κάναμε? Όταν σταματήσει εδώ πέρα να... το πρώτο που θα γεμίσει είναι αυτό. Θα γεμίσει όλο quick wire, έτσι. Με το που θα γεμίσει όλο αυτό, θα αρχίσει να γεμίζει αυτό εδώ ingots. Και μόλις σταματήσει και αυτό να γεμίζει και γεμίσει όλη η γραμμή παραγωγής μέχρι πίσω, θα γεμίζει το άλλο το storage, θα γεμίζει catenarium ore. Οπότε θα είναι buffered όλο το σύστημα, που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα ξεκινάμε την παραγωγή δεν θα κολλάει πουθενά, θα μας βγάζει τη δουλειά που θέλουμε να βγάλει. Και το ίδιο θέλω να κάνω σε όλα. Θέλω να χρησιμοποιήσω σε όλες τις μηχανές, να χρησιμοποιήσουμε buffers, ώστε να είμαστε πιο efficient. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα iron, έτσι. Οπότε, επόμενο, storage. Από ό,τι βλέπετε, οι guys μου ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα. Εδώ πέρα βάλουμε ένα constructor. Ο οποίος smelter θα μας φτιάχνει ingots. Ωραία, τώρα παράγουμε και iron ingot. Το οποίο... Δεν θα το κάνουμε και αυτό storage. Θα κάνουμε μαγκίτσα τώρα, θα κάνουμε μαγιά, θα τις περιμένω να δεις. Εδώ. Και... Logistics, μικρά παβιό. Τέλεια. Ορίστε και iron ingot. Και όλα πάνε σε storage. Οπότε εμείς μετά θα πάρουμε output, το υλικό που χρειαζόμαστε. Από εδώ παίρνουμε ingot. Από εδώ παίρνουμε ingot. Από εδώ παίρνουμε ore. Και έχουμε απ' όλα. Τέλειο. Καταλάβατε πώς γίνονται οι δουλειές. Κατεβάλλε πουλάκι μου κάτω. Πού ανεβαίνει σαν τυπαϊμό εκεί πάνω. Τώρα εδώ πέρα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έχουμε buffer πάνω για coal. Και εδώ πέρα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε steel. Πώς θα το κάνουμε το steel? Πάμε production. Foundry. Ένα foundry εδώ. Logistics. Οπα, λάθος. Το alternative θέλουμε. Θες ρεύμα εσύ, Ωραία, δουλεύουν όλα τέλεια. Οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι άλλο ένα storage. Το ξέρετε το κόλπο. Το μάθατε πλέον. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με collision πάλι. Και τώρα έχουμε και steel. Από εδώ θα βγάλουμε κάτι άλλο. Αλλά προς το παρόν μπορούμε να το βάλουμε να μας κρατάει το σίδερο. Ωραία, από ό,τι βλέπετε τώρα. Μισό λεπτό και να το φτιάξουμε λιγάκι να φαίνεται και καλύτερα. Θα βάλουμε ένα τέτοιο εδώ. Όχι. Εδώ πέρα έχουμε σίδερο. Εδώ έχουμε steel. Να βλέπουμε τι έχουμε στα τέτοια. Α, και εσύ χρειάζεσαι. Οπότε παιδιά, σήμερα αυτό που κάνουμε είναι να οργανώνουμε λιγάκι το πράγμα μας εδώ. Για να ετοιμαστούμε για το μεγάλο εργοστάσιο. Και σένα χρειαζόμαστε να σε κάνουμε buffer, οπότε υπομονή. Εδώ πέρα βλέπουμε τι έχουμε, ναι. Και εδώ χρειαζόμαστε άλλο ένα storage και έναν constructor, νομίζω. Όχι, έχει constructor. Ναι, έχει constructor. Χρειαζόμαστε storage, ναι. Storage. Και τι μας λείπουνε, reinforce. Πρέπει να έχω εδώ. Όχι. Όχι. Στην αρχή, στο τέλος τα έχω αυτά. Να τα. Θέλουμε και άλλες πίπες. Πες μου ότι γέμισε κιόλας αυτό. Όχι, δεν γέμισε. Ακόμη φτιάχνω. Εσύ είσαι λίγο αργό. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο τώρα και με το... και με εδώ. Με αυτό εδώ.
Και το επόμενο που θα κάνουμε, να πάμε να κάνουμε και το ίδιο πάνω στο πετρέλαιο. Ακόμη σχεδιάζω στο μυαλό μου, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κάνουμε το εργοστάσιο. Ίσως γι' αυτό μας παίρνει τόσο καιρό να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να το κάνω όσο το δυνατόν πιο efficient γίνεται, χωρίς να χρειάζεται να... Εδώ πέρα βλέπετε τα storage που έχουμε σε coal. Έχουμε 3 storage από εδώ και 3 storage από εδώ για coal. Εδώ πέρα θα έρχονται τα τελικά μας υλικά, από κάτω θα έρχονται το LED πάνω και θα γίνονται storage εδώ. Θα έχουμε assemblers, θα έχουμε constructors και θα πηγαίνει μέχρι πάνω. Πού να το βάλουμε το buffer? Μπορώ να το βάλω και εδώ. Δεν θα ενοχλήσω κανέναν, πιστεύω. Κάτσε μισά λιτάρο κάτω. Τι είστε εσείς, με K2? Με K2 πρέπει να είστε. Ναι. Εσείς, γιατί δεν δουλεύετε εσείς? Α, τα έχω κλείσει αυτά. Για κάποιο λόγο. Ανάφτε παιδί μου, κάντε δουλίτσα. Upgrade και σε K2. Κοιτάξτε πως ανέβηκε η κατανάλωση με τους overclockers. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε φτάσει στα μισά της κατανάλωσης. Δεν μ' άρεσε αυτό που το βλέπω έτσι. Με πειράζει στα μάτια με το που το βλέπω. Λοιπόν, να το διορθώσουμε λίγο. Ωραία, guys μου, η παραγωγή μας δουλεύει. Πάμε λιγάκι πάνω να δούμε τι έχουμε κάνει. Και από εδώ, guys μου, βλέπουμε τα πάντα. Βλέπουμε όλη μας την παραγωγή. Βλέπετε εκεί πίσω είναι η παραγωγή Caterium που έρχεται από εκεί κάτω από τους καταράκτες. Εδώ κάτω είναι το μέρος το που θα χτιστεί το βασικό εργοστάσιο και εδώ πάνω το δευτερεύον. Και εδώ πέρα πίσω που πάμε για το πετρέλαιο. Μιλάμε στην άλλη άκρη, έτσι. Μεγάλες αποστάσεις. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Κοιτάξτε πόσο ωραία αρχίζει και δείχνει. Στο μεταξύ, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Είναι πανέμορφο. Το βλέπετε, έτσι. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και μπράβο τους. Λοιπόν, να βγάλουμε και ένα screenshot. Αυτή την ομορφιά. Το θέμα ότι έχει μέσα built-in να βγάζεις φωτογραφίες και screenshot. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε. Ρυθμίζει και το field of view. Βάζουμε και high resolution mode. Κλείνουμε και τα γράμματα. Thumbnail. Θα βγάλω γύρω-γύρω και βλέπουμε πώς θα βγει. Anyway, guys μου, αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Δεν κάναμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά κάναμε βασικά πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στα επόμενα επεισόδια, στο να έχουμε μία πιο γεμάτη παραγωγή, ώστε να μην μας λείπουν υλικά αργότερα. Γιατί φανταστείτε όταν θα έχουμε τα μεγάλα τα κτίρια, χρειαζόμαστε πολύ υλικό να τρέχει. Λοιπόν, αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, ένα like θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα και θα βοηθήσει ιδιαίτερα το κανάλι. Τα social media στην περιγραφή, όπως Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, ακολουθήστε με για να ενημερώνεστε για τα καινούργια πράγματα που αφαιρούν το κανάλι και εμένα μερικές φορές. Πατήστε και το notification button, εκείνο το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το subscribe, ώστε να ενημερώνεστε για τα καινούργια μας βίντεο. Αλλιώς πολύ πιθανόν να μην σας τα εμφανίζει στο feed του YouTube. Εντάξει. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye σας.